Σε 48 ώρες επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις προχώρησαν οι εργαζόμενοι στην πρώην βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων από χθες 3η 26 Ιουλίου, όπως αποφάσισε ομόφωνα η Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας. Οι εργαζόμενοι βγήκαν τον Ιούνιο σε αναγκαστική άδεια και από την 1η Ιουλίου σε τρίμηνη διαθεσιμότητα, ενώ έχουν γίνει και 45 απολύσεις. Οι περίπου 200 εργαζόμενοι απαιτούν ανάκληση των απολύσεών τους. Δεν είχαν άλλο περιθώριο και νομίζω ότι η κορύφωση του αγώνα είναι απεργία. Είναι εδώ σύσσωμοι όλοι μαζί, θα περιφρουρήσουν την απεργία τους, θα στηρίξουν τον αγώνα τους και θα προσπαθήσουν με κάθε τρόπο να δικαιωθούν. Το σημαντικότερο γεγονός που προκύπτει λοιπόν αυτές τις μέρες είναι η απεργία, επαναλαμβανόμενη και διαρκείας. Έχει λοιπόν το χαρακτήρα όπως έχουμε το ένομο δικαίωμα να απαιτήσουμε λοιπόν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αυτή τη στιγμή παλεύουμε ακόμη και για το ζήτημα των απολύσεων. Θεωρούμε ότι είναι παράνομες και καταχρηστικές όλες οι απολύσεις. Γίνονται με μια μεγάλη σκοπιμότητα και με έναν τρόπο εκδικητικό από την πλευρά της εταιρείας ή των εταιριών. Προφανώς έχει τα χαρακτηριστικά το ότι θέλει να ξεμπερδέψει με τους εργαζόμενους. Ένα εργοστάσιο που ήταν η μοναδική λιπασματοβιομηχανία της χώρας, το οποίο σήμερα βρίσκεται σε μια τραγική κατάσταση εξαιτίας αυτών των συγκεκριμένων κυρίων. Γιατί σηκώθηκαν και έφυγαν από ένα τραπέζι διαλόγου, το οποίο είχαμε, χωρίς να σέβονται απολύτως τίποτα, χωρίς να υπολογίζουν τους εργαζόμενους που δουλεύανε στο εργοστάσιο 35 χρόνια, χωρίς να υπολογίζουν τον κόσμο της Καβάλας, χωρίς να υπολογίζουν την ίδια την κυβέρνηση. Εμείς δεν εμποδίσαμε κανέναν, όλοι οι συνάδελφοι περάσανε στην δουλειά τους και θα συνεχιστεί αυτό με μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερο πάθος από εμάς. Όπως καταγγέλουν εδώ και 3 μήνες, το εργοστάσιο στην ουσία είναι κλειστό. Παραγωγή λιπάσματος δεν υπάρχει, ενώ η προσπάθεια της εργοδοσίας στα λιπάσματα Καβάλας έχει ένα και μοναδικό στόχο: να μετατρέψει το σύνολο των εργαζομένων σε εργολαβικούς χωρίς δικαιώματα. Εργαζόμενους με συνθήκες γαλέρας. Ο αγώνας αυτός των εργαζομένων δεν πρόκειται να έχει τέλος. Καλείται η κυβέρνηση να πάρει θέση. Ο σημερινός αγώνας δεν θα έχει τέλος. Κάνω έκκληση στον πρώην πρόεδρο του Σωματείου, τον Γιώργο Τζιμενίδη. Έχει περιθώρια ακόμα να βγει και να πει κάποια πράγματα. Ξέρει αυτός τι θα πει. Για να αποφύγουμε την αιματοχυσία. Η λογική των απολύσεων των εργαζομένων της βιομηχανίας από όλες τις εταιρείες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί και όπως και αν λέγονται αυτές, είναι μια πρακτική η οποία επιτείνει το πρόβλημα.